Στο κλείσιμο του λιμένα εξωτερικού προχώρησε το πρωί της Τρίτης ο Δήμος Ιγουμενίτσας στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που πραγματοποιεί με αίτημα την απόδοση της κερσαίας ζώνης στην τοπική κοινωνία. Αύριο επίκειται συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας με τον κύριο Πλακιωτάκη και τους δημάρχους Ιγουμενίτσας και Φιλιατών αντίστοιχα, με ένα τελευταίο αίτημα το οποίο είναι και συνολικό της τοπικής κοινωνίας των δύο περιοχών για το θέμα του πάρκινγκ του λιμένα Ιγουμενίτσας αλλά και για τα καταφύγια Σαγιάδας Πλαταριάς και Σιβώτων. Εκεί οι αυτοδιοικητικοί ευελπιστούν να ξεκαθαρίσει το θέμα και να βρεθεί βέλτιστη λύση για την τοπική κοινωνία. Παρόλο που κατά την επίσκεψή του, ο κύριος Πλακιωτάκης είχε αναφέρει σε δηλώσεις του την περασμένη εβδομάδα στην Ιγουμενίτσα πως δεν πρόκειται για διαδικασία που γίνεται μέσα σε λίγες ημέρες ούτε σε λίγες εβδομάδες, αλλά πρόκειται για διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικοί άρχοντες φαίνεται να μην το ασπάζονται αυτό και θεωρούν πως η όλη διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς, καθώς το δίμηνο εν μέσω θέρους φαντάζει μακρινό στα αυτιά τους. Χαιρετίζω τη σημερινή τρίτη πράξη της κινητοποίησης που γίνεται στα πλαίσια του αγώνα διεκδίκησης της χερσαίας ζώνης και της απόδοσής της στο Δήμο και ελπίζω ότι το μήνυμα θα γίνει σεβαστό από την κυβέρνηση. Στέλνουμε αυτό το μήνυμα, το οποίο είναι σαφές και ξεκάθαρο, ότι η χερσαία ζώνη του λιμένα Ιγουμενίτσας πρέπει να περιοριστεί στα όρια που έχει ανάγκη το λιμάνι. Δεν είναι λιμάνι το Δρέπανο, το Μακρυγιάλι, ο Ποδηλατόδρομος, τα Πλατάνια, ο χώρος πάρκινγκ, ο παραλιακός δρόμος, το παραλιακό μέτωπο Πλαταριάς, Σιβώτων και Σαγιάδας. Αυτή η έκταση είναι ο χώρος, είναι η καρδιά της πόλης, είναι ο χώρος που έχει ανάγκη η κοινωνία. Είμαστε σήμερα εδώ άτομα που πιστεύουν στην ιδιωτικοποίηση και άτομα που δεν πιστεύουν από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες και προσεγγίσεις. Είμαστε όμως ενωμένοι σε ένα στόχο, ότι η χερσαία ζώνη πρέπει να αποδοθεί άμεσα και στο Δήμο. Μην κάνουν το λάθος να μας υποτιμούν, να μας αγνοούν, να μας θεωρούν γραφικούς και ότι υποκινούμαστε από τοπικά συμφέροντα. Η πόλη της Ιγουμενίτσας έχει ανάγκη τη χερσαία ζώνη γιατί αυτή είναι η ζωή της και η ιστορία της. Δεν είναι αγώνας αυτός που κάνουμε ενάντια στο λιμάνι. Το λιμάνι το θέλουμε δυνατό, ακμαίο, να φέρει ανάπτυξη και πλούτο ο οποίος θα διαχέεται στην πόλη. Όμως το λιμάνι δεν μπορεί να πνίξει την πόλη. Περιμένουμε από την κυβέρνηση τις δεσμεύσεις, τις προφορικές που έχει λάβει να τις κάνει πράξη. Μέχρι τότε εμείς θα είμαστε σε εγρήγορση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους της Επιτροπής που είστε σήμερα εδώ. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είμαστε όλοι εδώ μαζί ενωμένοι για να εκφράσουμε την αγωνία μας αλλά και να στείλουμε το μήνυμα της αγωνιστικότητας ότι δεν υποχωρούμε σε αυτά τα οποία δικαιούμαστε και αφορούν τη ζωή μας, αφορούν το μέλλον των παιδιών μας. Δεν θα πω παραπάνω γιατί το διακύβευμα το έβαλε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνα. Εκείνο το οποίο θέλω να στείλω το μήνυμα, μάλλον από εδώ, από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, ότι εμείς δεν θα υποχωρήσουμε αν το δίκαιο αίτημά μας δεν γίνει πράξη. Περιμένουμε τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας. Γι' αυτό αύριο θα μεταβούμε και εγώ και ο συνάδελφος Δήμαρχος Σπύρος Παπάς στην Αθήνα. Έχουμε τελευταία συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Πλακιωτάκη, για να δούμε πλέον το πού θα καταλήξει αυτή η διαδικασία. Σας καλώ να είμαστε σε επαγρύπνηση, να είμαστε εδώ πέρα από κόμματα, πέρα από ιδεολογικές προσεγγίσεις, πέρα από οποιαδήποτε αφετηρία έχει ο καθένας μας, διότι όπως είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνας, η χερσαία ζώνη είναι συνυφασμένη με την καθημερινότητά μας, είναι συνυφασμένη με τη ζωή μας, είναι η ανάπτυξη και η προοπτική του τόπου μας. Σας ευχαριστώ και να είμαστε πάντα όλοι παρόν σε όλες τις αγωνιστικές κινητοποίησεις. Το μέτωπο των δύο Δήμων είναι κοινό, είναι αραγές και μέχρι το τέλος θα παραμείνει έτσι έως ότου δικαιωθούν τα δίκαια αιτήματα που αποφάσισαν τα δύο Δημοτικά Συμβούλια. Παρόλο που το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών αποφάσισε μερική αναστολή κινητοποιήσεων μέχρι αύριο Τετάρτη, που όπως είπε και ο Δήμαρχος θα μεταβούμε στην Αθήνα για να έχουμε τα οριστικά αποτελέσματα αυτού του αγώνα και των προτάσεων των οποίων καταθέσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην επίσκεψη του Υπουργού. Οπότε αύριο που θα γυρίσουμε θα επανεξετάσουμε τη θέση μας. Θεωρώ ότι η έκβαση θα είναι θετική, αυτή είναι η αίσθηση δική μου, αλλά σε κάθε περίπτωση θα επανέλθουμε
ενημερώνοντας και τα δημοτικά συμβούλια και τους πολίτες και την κοινωνία για τα αποτελέσματα της επίσκεψης και τι μέλη γενέστε. Οπότε θα επανακαθορίσουμε την πορεία μας το επόμενο διάστημα. Σήμερα αυτή η πράξη είναι ένα εισιτήριο για τους δύο δημάρχους για την Αθήνα, αλλά να ξέρουν ότι είναι ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Είναι μόνο να πάνε. Δεν έχει κλείσει ο αγώνας για την Κερσαία ζώνη και το λιμάνι. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα περιμένουμε τις όποιες υποσχέσεις έχουν πει να γίνουν πράξη με την υπογραφή από την Αθήνα. Αλλιώς η κοινωνία της Οικουμενίτσας δεν θα σταματήσει. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξανασυγκεντρωθούμε με πιο αποτελεσματικό αγώνα. Η σημερινή πράξη ήταν συμβολική για το εισιτήριο. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Τώρα στο παραπέντε μας λένε ότι θα δικαιωθούμε και ότι θα αποδοθούν. Εμείς πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι αγωνιστικά να διεκδικούμε μέχρι τελευταία στιγμή πριν παραχωρηθεί μαζί με την πώληση του λιμανιού και η χερσαία ζώνη στους δημόσιους. Προσωπικά και η παραταξή μας εναντίον και της πώλησης του λιμανιού, γιατί νομίζουμε ότι λόγω της πώλησης του λιμανιού κινδυνεύει να εκχωρηθεί και η χερσαία ζώνη. Λοιπόν, παρόλα τα αυτά, στο κοινό, αυτό που συμπίπτουν όλα τα αιτήματα, δηλαδή στην μη παραχώρηση της χερσαίας ζώνης, είμαστε εδώ παρόντες και θα συνεχίσουμε να είμαστε για να μην γίνει πράξη αυτό το σχέδιο. Περιφέρεια Ηπείρου, είμαστε εδώ να στηρίξουμε τα δίκαια αιτήματα των Δημοτικών Συμβουλίων Πηλιατών και Οικουμενίτσας όσο αφορά τη χερσαία ζώνη, το οποίο ανήκει στους δημότες και πρέπει να αποδοθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Και είμαστε υποχρεωμένοι από το καθήκον μας να συμβάλλουμε έναντι όλων των συμπολιτών μας και έναντι των επομένων γενεών που έχουν κάθε δικαίωμα της χρήσης της παραλιακής του ζώνης. Αγωνιζόμαστε λοιπόν για το αυτονόητο και συμπαρασταθήκαμε μαζί με όλους τους φορείς και ελπίζουμε για την αίσια έκβαση. Ο Εμπορικός Σύλλογος Οικουμενίτσας συμμετέχει στις κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση της χερσαίας ζώνης και θα συνεχίζει με κάθε δυνατό μέσο μέχρι να αποδοθεί οριστικά η χερσαία ζώνη εκεί που ανήκει, στο λαό.